Γεια σας, γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε και πώς είστε? Λοιπόν, στα χριστουγεννιάτικα τραπέζα πρέπει πάντα να υπάρχει μια πολύ ωραία σαλάτα, λίγο ιδιαίτερη, λίγο στολισμένη, λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλετε μια σαλάτα με τόσα φαγητά που θα έχουμε. Λοιπόν, εγώ ξέρετε ότι αγαπάμε πάρα πολύ τις σαλάτες. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ εύκολη σαλάτα, ούτε να βράζετε, ούτε να τσιγάζετε, ούτε τίποτα. Είναι εντυπωσιακή, με υλικά που έχουμε όλοι. Έχει ένα υλικό έκπληξη που το λατρεύω και σας έχω ξαναδείξει σαλάτα με αυτό το υλικό. Όλα τα υλικά πάντα βρίσκονται κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com και φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Πριν αρχίσω να σας δείξω τη φανταστική, εξαιρετική, γλυκόξενη σαλάτα της φασούλας για τα χριστουγεννιάτικα σας τραπέζια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάθε μέρα έρχεστε στο αρωματοπωλείο μου, Secret Parfum, όμορφο κλεισιά 8 στην Καλογρέζα. Κάνουμε πολλές αγκαλιές, κάνουμε πολλά φιλιά, μου φέρνετε τα πάντα, σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου και εγώ σας κάνω όμορφους και μυρωδάτους. Το τηλέφωνο μας είναι 213-0464-191. Έχουμε εκπληκτικά αρώματα με ένταση και διάρκεια. Έχουμε αρώματα που δεν τα έχει κάποιο άλλο αρωματοπωλείο, όπως την Coromandel της Chanel. Και θέλω να έρθετε από εκεί, τώρα που είναι οι γιορτές, να κάνουμε πιο πολλές αγκαλιές και φιλιά και να κάνετε πάρα πολύ ωραία δώρα στους αγαπημένους σας. Πάμε τώρα στη σαλατάρα μας. Εγώ έχω μία σαλάτα τρικολόρε. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο σε είδος σαλάτα να κάνετε, παιδιά. Μπορείτε να βάλετε και ρόκα μέσα, μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο θέλετε. Εμένα μου αρέσει αυτή, την έχω πλύνει. Και τώρα θα προσθέτω σιγά σιγά τα πολύ ωραία υλικά μου που κάνουν έναν φανταστικό συνδυασμό, γιατί είναι και γλυκά και ξινά και, παιδιά, είναι μαγική αυτή η σαλάτα. Λοιπόν, τι θα βάλω? Θα βάλω μυλαράκι κομμένο σε κύβους. Παιδιά, ξέρετε ότι οι σαλάτες 29 της θέλουν μυλαράκι. Επίσης θα βάλουμε καρυδάκι. Θα βάλω γραβιέρα πικάντικη σε κυβάκια. Αυτή είναι αμφιλοχίας. Πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη, εντυπωσιακή. Να γίνει στο τσακ μπαμ και να τους ευχαριστήσετε όλους. Και τώρα θα βάλω προσούτο που το λατρεύω, παιδιά. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε κι άλλο αλλαντικό, αλλά το προσούτο δίνει ένα, παιδί μου, ένα τσικ παραπάνω τσαχπινιά σε αυτή τη σαλάτα. Και αυτό που είναι του ονείρου το υλικό και το βάζω εδώ και 5-6 χρόνια στις σαλάτες μου, είναι το παστέλι. Αντί για κουρτών βάζω παστέλι, είναι του ονείρου. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να φάει αυτή τη σαλάτα και να μην μου πει τι έχω βάλει μέσα και τη συνταγή και θέλω να τη φτιάξω το οπωσδήποτε. Τώρα θα ανακατέψουμε πολύ καλά τα υλικά μας αυτά και μετά έχω κάνει ένα dressing. Εδώ πέρα έχω χτυπήσει, σας είπα, λαδάκι, μουστάρδα και μέλι. Θα περιχύσω τη σαλάτα μου και πορτοκάλι. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά να πάει παντού. Παιδιά, εγώ δεν βάζω αλάτι. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μία τσιμπιά αλάτι. Και το άλλο που θα μπορούσατε να βάλετε, αλλά εγώ το φοβάμαι και δεν θέλω, ενώ μου αρέσει, λίγο σκόνη σκόρδου. Αλλά νομίζω είναι πιο ντελικάτη, ρε παιδιά, έτσι πως σας φτιάχνω. Λοιπόν, ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά. Τη φτιάχνετε σε 5 λεπτά, αλλά είναι εντυπωσιακή και είναι και γιορτινή. Και τώρα, αφού τη βάλαμε εδώ πέρα τη σαλάτα και έχουμε ανακατέψει όλα τα υλικά μαζί στην μπασίνα, θα τη γυρίσω σε ένα ωραίο μπολ για να μπορώ να την προσφέρω και θα δείτε και από πάνω πόσο ωραία θα τη διακοσμήσω. Και να είναι όμορφη. Παιδιά, είχα κρατήσει κι άλλο ένα παστέλι, το έκοψα και το έβαλα εδώ πέρα.
Και είχα κι άλλο προσούτο, το έκανα λωριδίτσα και το έβαλα σαν τριανταφυλάκι και ακόμα λίγη γραβιέρα. Και από πάνω θα βάλω και μπαλσάμικο με μέλι. Είναι του ονείρου, είναι γρήγορη, είναι δροσιστική. Κάνει έναν εκπληκτικό συνδυασμό που είναι γλυκό με αλμυρό και πιστεύω ότι θα τη λατρέψετε πάρα πολύ αυτή τη σαλάτα, παιδιά. Λοιπόν, βάζουμε και μπαλσάμικο και είμαστε έτοιμοι. Θέλω να τη φτιάξετε όλοι, να με τρελάνετε με σχόλια, να μου πείτε τις εντυπώσεις σας, να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία, να ξαναφτιάξουμε διάφορα καλούδια, να περάσετε καλά, να φάτε πολύ, να είστε μόνο με ανθρώπους που σας αγαπάνε και σας εκτιμάνε. Και εμείς σας περιμένουμε, που σας αγαπάμε πολύ, στο Secret Farfam, όμορφο Κλησιάς 8, στην Καλογρέζα, στη Νέα Ιωνία, να σας αρωματίσω και να μοσχομυρίζετε τη γειτονιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. I love you.